Στον Εσπερινό που εψάλλει σήμερα μετά τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, τιμήθηκε μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης. Γονατιστοί, ιερείς και πιστοί προσεύχονται στον Τριαδικό Θεό, με την ευχή και την ελπίδα το Άγιο Πνεύμα να συνοδεύει στην καθημερινότητα της ζωής των πιστών, φέρνοντάς τους κοντύτερα στην αδελφοσύνη, την αγάπη και την ομόνοια. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τη μεγάλη ημέρα της Πεντηκοστής, της καθόδου και επιφυτίσεως του Παναγίου Πνεύματος στον κόσμο, το οποίο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έστειλε όπως υποσχέθηκε στους μαθητές Του, όχι μόνο για εκείνους, αλλά για να μείνει πάντοτε και έκτοτε μαζί μας. Το κήρυγμα των Αποστόλων με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος κατέστη δυνατό να γίνει αντιληπτό από ανθρώπους όλων των εθνικοτήτων, ακόμη και αν δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα, και έμεινε στην Εκκλησία μας ως τη στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι, συγκλονισμένοι από το γεγονός, βαπτίστηκαν και αποτέλεσαν τους πρώτους χριστιανούς. Να μην σταματήσουμε ποτέ να προσπαθούμε να απαλλαγούμε από τα πάθη μας, από την αμαρτία μας, και στη θέση τους, αφού απαλλαγούμε από αυτά, να στολιστούμε με αρετές, με αγάπη για όλους τους ανθρώπους, με ανοχή, με συγχωρητικότητα, αδελφωμένοι όλοι μαζί. Χρόνια πολλά για τον χρόνο. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως. Με βοήθειά μας, το Άγιο Πνεύμα, ας φωτίσει τις καρδιές όλων και υγεία σε όλον τον κόσμο. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία λειτουργία. Καλή φώτιση σε όλους. Η Πεντηκοστή που τιμήθηκε σήμερα και στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά συνδέεται άμεσα με τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και το βάπτισμα, με τους πιστούς σε κλίμα κατάνοιξης να προσεύχονται για συγχώρεση και να ανταλλάσσουν ευχές και χρόνια πολλά, με την ελπίδα το Άγιο Πνεύμα να αποτελεί τον οδηγό και το φάρο για όλη την ανθρωπότητα.